Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 19 Δεκεμβρίου στο ύψος του ΑΕΔ στην ανατολική είσοδο της Καβάλας με δύο αυτοκίνητα τα οποία συγκρούστηκαν με τοπικά. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, ενώ στο σημείο έσπευσε και η ελληνική αστυνομία για την ρύθμιση της κυκλοφορίας. Μία σύγκρουση με τοπική δύο οχημάτων. Ποια ήταν η συμβολή του ΕΚΑΒ? Ναι, χθες το απόγευμα, όπως το είπατε, πραγματικά είχαμε για μία ακόμη φορά τροχαίο μέσα στον αστικό ιστό. Δύο αυτοκίνητα, δύο οι τραυματίες. Ένα ασθενοφόρο διεκόμισε και τους δύο τραυματίες. Ευτυχώς. Αυτή τη φορά, όχι σαν την προηγούμενη που θερμίσαμε θύματα, οι τραυματίες ήταν σε καλή κατάσταση, παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο και μετά διακομίστηκαν για περαιτέρω εξετάσεις στο νοσοκομείο Καβάλας. Το τροχαίο που σημειώθηκε στην περιοχή του Περιγυαλίου ξύπνησε τις μνήμες από το τροχαίο δυστύχημα που είχε σημειωθεί στις 24 Ιουλίου στην ίδια περιοχή, στην περιοχή του Περιγυαλίου, κάνοντας επιτακτική την ανάγκη λήψης νέων κυκλοφοριακών μέτρων. Και φυσικά σε ολονών τη μνήμη έρχεται το τροχαίο ατύχημα, όπως είπατε και εσείς λίγο νωρίτερα, που είχε γίνει το καλοκαίρι στην περιοχή του Περιγυαλίου. Ναι, ίσως εκεί η περιοχή, επειδή είναι η ευθεία, οι οδηγοί πηγαίνουν με μεγαλύτερη ταχύτητα και αυτό ίσως προκαλεί και λίγο η απροσεξία, προκαλεί ατυχήματα τα οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, γιατί και μέσα στην πόλη είναι δύσκολο να συμβούν τροχαία ατυχήματα, πόσο μάλλον τώρα εκεί σε εκείνη την περιοχή που είναι και το κάμπ, είναι γενικώς μια, αν μπορώ να το πω έτσι, και κόσμος περπατάει, αθλείται. Είναι μια πολύ σύχναστη, αν μπορώ να το πω έτσι, περιοχή που πρέπει κανονικά να οδηγεί εκεί να προσέχουν ακόμα περισσότερο και να μην τρέχουν σε αυτή την ευθεία η οποία, ξεκινώντας ας πούμε από εκεί από το τεχνικό μέχρι τον ΟΕΔ, αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στην εκεί περιοχή. Καταρχήν, εγώ τόσα χρόνια που τραγουδάω μου έχει ξανασυμβεί τέτοιο τραγικό περιστατικό. Έχουν συμβεί πολλές φορές, αλλά όχι τέτοιο τραγικό περιστατικό. Εγώ αυτό που προσπάθησα να κάνω ήταν, πήγα από τη μία πλευρά μέχρι να έρθει η τροχέα να φωνάζουμε τους οδηγούς να φύγουν για να βοηθήσουμε και τα ασθενοφόρα να έρθουν γρήγορα, να μην μποτιλιαριστεί ο δρόμος.